Καλησπέρα κύριε Κοκονά. Γεια σας, καλησπέρα. Είσα. Συνέβη όντως έτσι όπως μας περιέγραψε η Μιλένα Μπαχαρνίκου σύμφωνα με το ρεπορτάζ? Ναι, ναι. Πολύ σωστό. Δηλαδή πολύ ο άνθρωπος και... αυτός, ενώ είχαν αναρτήσει μαθητές τα ονόματα των θυμάτων των τεμπών στα κάγκελα, πήγε και έσκησε τη λίστα για να μην υπάρχουν εκεί. Γενικά προσπαθούσε να δημιουργήσει απειλητική κατάσταση απέναντι στους μαθητές. Στους μαθητές που πήραν μια απόφαση συλλογική, έτσι, να συμμετέχουν σε αυτές τις κινητοποιήσεις και να έχουν ένα πανό με τα ονόματα των παιδιών που χάθηκαν. Αλλά προφανώς, ξέρετε κάτι, είναι κάτι που εμείς είμαστε σίγουροι ότι δεν το έκανε από το κεφάλι του. Είναι προφανώς και αυτός ο διευθυντής του σχολείου έχει προϊσταμένους, έχει το διευθυντή εκπαίδευσης, έχει τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, το Υπουργείο Παιδείας. Και γενικά, επειδή το βλέπουμε και άλλες φορές, να έχουμε απειλητικές συμπεριφορές απέναντι σε μαθητές που κινητοποιούνται, απέναντι σε μαθητές που παίρνουν αποφάσεις για να διαμαρτυρηθούν για ζητήματα που έχουν μέσα στο σχολείο. Και βλέπουμε τις διευθύνσεις των σχολείων να στέκονται απέναντι. Αν μου επιτρέπετε, προφανώς όλες δεν είναι ίδιες. Όλες δεν είναι ίδιες, αλλά ξέρετε, ξεκινάει προφανώς από την δυνατότητα που τους δίνει να στέκονται απέναντι στους μαθητές. Αυτό, κύριε Κοκονά, αυτή η συμπεριφορά προφανώς είναι... Αντιλαμβάνομαι προφανώς ότι... αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη, δεν το συζητάμε. Φυσικά και είναι απαράδεκτη. Δεν συνάδει... Τώρα, αυτό που λέτε, το ότι κάποιος είναι από πάνω του, δηλαδή φαντάζομαι ότι δεν υπήρχε κάποιος που έδωσε εντολή, πήγαινε σκίσε τη λίστα, δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, γιατί δεν μπορώ να το φανταστώ μπορεί, την προφανώς, ημέρα της επετείου, ναι, του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που κλώνησε όλη την Ελλάδα, κάποιος, ναι, να έδωσε εντολή στο γυμνασιάρχη ενός σχολείου να πάει να σκίσει τη λίστα με το όνομα των μαθητών. Βέβαια θα μου πείτε, εδώ σκίσανε τα ονόματα στο Σύνταγμα. Γράψαν τα ονόματα στο Σύνταγμα και δόθηκε εντολή. Το έκαναν με εντολή. Βλέπετε. Εκεί βέβαια λέγανε ότι δεν κατάλαβαν τι γράφανε. Εν πάση περιπτώσει τώρα, ένας γυμνασιάρχης. Πάλι όμως αυτό προέρχεται από μαθητές. Είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία που πήρανε μόνο τους τα παιδιά. Και αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι ποιο επιχείρημα προέβαλε. Δηλαδή πήγαν τα παιδιά ήδη μέρες πριν την επέτειο και λέγανε θέλουμε να κάνουμε μια δράση. Τι επιχείρημα τους προέβαλε, γιατί να μην την κάνουν? Γιατί δεν ήθελε, γιατί προφανώς μπορεί να διαφωνεί με αυτή τη δραστηριότητα των μαθητών, προφανώς μπορεί να στέκεται απέναντι και σε άλλες δράσεις, ξέρουμε ότι στέκεται απέναντι και σε άλλες δράσεις, είχε δημιουργήσει ένα και άλλα ζητήματα στο παρελθόν και το ανησυχητικό είναι ότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες από τους γονείς του σχολείου για αυτόν τον καθηγητή. Μάλιστα. Και δυστυχώς η δευτεροβάθμια δεν κάνει τίποτα. Αλλά πραγματικά διαφωνεί με τι, με τη συμπαράσταση στους νεκρούς της τραγωδίας? Δηλαδή εγώ πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό μου το ότι υπάρχει άνθρωπος που διαφωνεί με το να συμπαρασταθούν, ναι, οι άλλοι άνθρωποι στα θύματα των τεμπών. Πραγματικά δεν το χωράει το μυαλό μου και όμως συνέβη. Κύριε Κοκονά, ευχαριστούμε και σε πολύ. Μας δημιουργεί έκπληξη, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να ξέρουμε και τι στάση κράτησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, η δευτεροβάθμια. Φυσικά, για αυτό το ζήτημα. Και γι' αυτό το βγάζουμε και στη δημοσιότητα το θέμα, για να επιληφθούν πολύ οι σωστά. Αρμόδιοι και σας ευχαριστούμε. Για να δουν τι πρόκειται να γίνει με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατί όντως τώρα είναι στα χέρια των ανωτέρων. Έτσι, να δούμε τι συνέβη και τι κυρώσεις θα υπάρχουν. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κοκονά, που ήσασταν μαζί μας για αυτό το απίστευτο περιστατικό.